σήμερα καλωσορίζουμε όλο τον κόσμο για να δει εδώ το ωραίο έργο που γίνεται από τους δικαιούχους του Λαχανόκηπου, του κοινωνικού Λαχανόκηπου του προγράμματος Στηρίζω. Διαχειριστής και του Λαχανόκηπου όπως και των Πρωτοπολίων είναι ο Σύλλογος Πνοή. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα της παραγωγής που έχει βγει αυτό το χρόνο, γιατί υπήρξε καλή παραγωγή και σε καλοκαιρινά λαχανικά και σε χειμωνιάτικα, γιατί ξεκινήσαμε πέρυσι το χειμώνα, και δόθηκε πάνω από το 15% της παραγωγής στο κοινωνικό παντοπολείο για να ωφεληθούν και οι άλλες 360 οικογένειες που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπολείου. Κάνουμε τώρα μια πρόσκληση, γιατί έχουμε 30 διάθετα τεμάχια και έχουμε ανοιχτές διαδικασίες και μπορεί όποιος θέλει να έρθει να καλλιεργήσει, να έχει το όφελος των λαχανικών, γιατί όλοι ξέρουν και κυρίως οι νοικοκυρές ότι είναι μεγάλο κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό το λαχανικό. Δεν είναι πια ευτελές είδος όπως παλιότερα. Μα σκεφτεί κανείς ότι ένας μαϊντανός κάνει 50 λεπτά και πόσο κάνουν τα κολοκυθάκια ή τα μπρόκολα κτλ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να βοηθηθεί το οικογενειακό εισόδημα. Καταρχήν, η Δημοφέλεια είναι πάντα δίπλα σε όλες αυτές τις τομές. Ήδη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμπράκτως στηρίζουμε το δημοτικό, το κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό ιατρείο, φιλοξενούμε δομές της δομής του χρόνου. Οπότε δεν θα μπορούσα να αντισταθώ, να έρθω να δω και το δημοτικό λαχανόκηπο, που πραγματικά, αν δείτε και από το πιάτο, θα δείτε πόσα είδη τουρσιού έχουν φτιάξει εδώ, έχουν κατασκευάσει οι εθελοντές. Τόσα πολλά είδη τουρσιού, ομολογώ, δεν περίμενα να δω. Όλα είναι πεντανόστιμα και οφείλουμε να το στηρίξουμε και να σκεφτούμε ίσως ενδεχομένως αν μπορούμε κάτι αντίστοιχο να κάνουμε και μέσα στην πόλη της Καβάλας, έτσι ώστε να υπάρχει και ο λαχανόκηπος στην Καβάλα και ο λαχανόκηπος ενδεχομένως μέσα στο Δήμο Καβάλας. Σήμερα είμαστε σε μια γιορτή του λαχανόκηπου, σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε και την προσπάθεια που γίνεται σε μια δομή του Στηρίζω. Εκείνο το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε είναι ότι ο κόσμος πρέπει να μάθει να καλλιεργεί τα λαχανικά του. Στα πλαίσια της αυτάρκειας και στην οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα, υπάρχουν διαθέσιμα κομμάτια, επομένως όσοι επιθυμούν να έρθουν να καλλιεργήσουν το δικό τους κομμάτι, να μάθουν να βλέπουν τι γίνεται με την, τι μπορεί να τους προσφέρει η γη και να είναι αυτάρκης, να έρθουν να διεκδικήσουν κομμάτια από το λαχανόκηπο. Πρώτο μας μέλημα είναι η δικιά τους διασκέδαση και ευχαρίστηση και έπειτα φυσικά να έρθει όλος ο κόσμος, πολιτιστικά πάλι, ώστε να δουν και το λαχανόκηπο, να δουν το έργο μας, να περάσουν και αυτοί καλά. Ο κόσμος τι θέλει συνήθως? Σχετικά με το λαχανόκηπο. Βρίσκουν αξιόλογη την προσπάθειά μας, επικροτούν και ενδιαφέρονται για να δουν ποιοι δικαιούνται ένα μέρος από το Δημοτικό Λαχανόκηπο. Βέβαια αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν καλυφθεί ακόμη και τα 100 ευρώ τεμάχια. Συνήθως δηλαδή η τελική ερώτηση είναι αυτή. Για ποιο λόγο λοιπόν? Εντάξει, σιγά σιγά πιστεύω φτάνουμε στο στόχο μας. Έχουμε δηλαδή καλύψει το 70%, δηλαδή 70 από τα 100 ευρώ τεμάχια. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κατά την δικιά μου άποψη. Είναι ένα γεγονός η μετακίνηση από την Καβάλα στην Μεγαλεώνα. Ακόμη ίσως να μην έχει γίνει πολύ γνωστό και κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Και μιλάμε για προϊόντα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα, τελειώσαμε την καλοκαιρινή περίοδο όπου είχαμε τα γνωστά σε όλους μας ντομάτες, πιπεριές, αγκουρά και μελιτζάνες, αποχαιρετώντας αυτήν την καλλιεργητική περίοδο. Τον Αύγουστο με Σεπτέμβριο ξεκινήσαμε να βάζουμε τα χειμερινά λαχανικά, τα οποία είναι τα μπρόκολα, λάχανα, κουνουπίδια, μαρουλάκια, σκόρδα, έτσι ώστε να έχουν το πιάτο τους γεμάτο και πάλι καθ' όλη τη διάρκεια της χειμερινής σεζόν.